Λοιπόν, πώς πρέπει κανείς να συμπεριφέρεται στο πλησίον του. Είχαμε πει και τις δύο άλλες Κυριακές για το πώς πρέπει κανείς να συμπεριφέρεται στο Θεό και πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στον εαυτό του. Και είναι χρήσιμο αυτό, γιατί η μεγαλύτερη έλλειψη που έχουμε είναι ότι αγνοούμε τον εαυτό μας. Και πρέπει κανείς να εξετάζει τον εαυτό του ως προς αυτά τα τρία πράγματα. Έχει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, αυτό το κεφάλαιο που λέει «Εξέταση πέμπτη, πώς πρέπει κανείς να συμπεριφέρεται στον πλησίον του, εξετάζοντας τον εαυτό του σε πέντε πράγματα. Πρώτον, να εξετάσεις, λέει, τον εαυτό σου, ποια διάθεση και ποια ιδέα έχεις γενικά για όλους τους πλησίον σου. Να δεις, δηλαδή, την ψυχή σου, με ποια διάθεση είναι απέναντι στους άλλους, πώς είναι τοποθετημένη η ψυχή σου. Ένα δεύτερο που μας λέει να εξετάζουμε είναι πώς συμπεριφερόμαστε στον πλησίον μας με τους λογισμούς μας, με τις εσωτερικές μας αυτές πράξεις, θα λέγαμε, τις σκέψεις μας. Τρίτον, να εξετάζεις πώς συμπεριφέρεσαι στον πλησίον σου με τα λόγια. Τέταρτον, πώς συμπεριφέρεσαι με τα έργα. Και πέμπτον, πώς συμπεριφέρεσαι στον πλησίον σου σχετικά με τις ελλείψεις, δηλαδή με τα καλά εκείνα που είσαι υποχρεωμένος να του κάνεις και δεν τα κάνεις. Γιατί δεν είναι αρκετό να μην κάνουμε το κακό, αλλά πρέπει να κάνουμε και το καλό στον πλησίον μας. Ας δούμε το πρώτο. Να εξετάσεις ποια ιδέα και ποια διάθεση έχεις γενικά για όλους τους πλησίον σου. Γιατί κάθε πλησίον σου είναι δημιούργημα κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Είναι δημιούργημα των χεριών Του. Είναι πρόσωπο για το οποίο πονεί και τοποθετήθηκε σε αυτόν εδώ τον κόσμο για να υπηρετεί όσο ζει τη θεϊκή Του δόξα και μετά το θάνατο να είναι αιώνια μαζί με το Θεό στον ουρανό. Κάθε πλησίον επομένως είναι ο Χριστός, είναι η εικόνα του Θεού, η εικόνα του Χριστού, και είναι προορισμένος για να γίνει και αυτός Θεός κατά χάρη. Ακόμα και είναι ένα μικρό παιδάκι και ένας γέροντας, οποιοσδήποτε, ένας εξουθενωμένος από την κοινωνία, ένας παραπεταμένος από τους ανθρώπους, όμως και αυτός είναι και κελευσμένος Θεός, έχει προορισμό να γίνει Θεός. Και έτσι πρέπει να τον βλέπουμε. Σύμφωνα με το νόμα του Ευαγγελίου, ο πλησίον είναι αδελφός του Χριστού. Είναι επίτροπος του, το ποτήρι της του και φέρει δικό του πρόσωπο. Γι' αυτό και τα δάνεια που σου έδωσε ο Χριστός, γι' αυτό σου τα έδωσε, για να τα δώσεις πάλι εσύ στον πλησίον, λέγοντάς σου, εκείνο που κάνεις σε έναν από τους πολύ μικρούς, σε μένα το κάνεις. Ό,τι κάνατε σε έναν από αυτούς τους ασήμαντους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε. Έτσι ο Χριστός μας δηλαδή θέλει να βλέπουμε σε κάθε αδερφό, σε κάθε άνθρωπο, τον ίδιο τον Χριστό. Και ό,τι κάνουμε στον αδερφό, ο Χριστός το λογαριάζει, το κάνουμε σε Αυτόν. Λοιπόν, γνώριζε αδελφέ, ότι δεν οφείλεις στον πλησίον σου λιγότερο από ό,τι οφείλεις στο λυτρωτή σου. Ούτε μπορείς να κακοποιήσεις ή να αγαθοποιήσεις τον πλησίον σου χωρίς να περάσει το καλό ή το κακό που κάνεις από την εικόνα που είναι ο Χριστός, που είναι ο άνθρωπος, στον εικονιζόμενο που είναι ο Χριστός. Επειδή η τιμή ή η ατιμία της εικόνας στο πρωτότυπο αναφέρεται, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Έτσι, αυτό το κλασικό ρητό
που το χρησιμοποίησαν οι πατέρες για να κατατροπώσουν την εικονομαχία. Όταν προσκυνάμε μια εικόνα, δεν προσκυνάμε το ξύλο, ούτε τα χρώματα, αλλά η τιμή πηγαίνει στο πρωτότυπο, πηγαίνει στο πρόσωπο το εικονιζόμενο. Έτσι και ο κάθε άνθρωπος είναι μια ζωντανή εικόνα. Και όταν κανείς τιμά την εικόνα, τιμά το πρωτότυπο που είναι ο Χριστός. Έτσι, το πρωτότυπο του κάθε ανθρώπου είναι ο Χριστός. Και όταν ατιμάζει τον συνάνθρωπο, ατιμάζει το πρωτότυπο, ατιμάζει πάλι τον Χριστό. Η τιμή λοιπόν, η ατιμία στο πρωτότυπο αναφέρεται. Και τιμά τον ποιητή αυτός ο οποίος φροντίζει το δημιούργημα. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όταν φροντίζεις τον αδελφό σου, τιμάς τον Θεό. Και για να μιλήσω σύντομα, όπως χάνεις την πίστη σου αν αφαιρέσεις από αυτήν ένα άρθρο, αν από το πιστεύω αφαιρέσεις έστω και ένα και η πίστη δεν είναι σωστή, με τον ίδιο τρόπο χάνεις και την αγάπη σου προς τον Θεό αν αφαιρέσεις από την αγάπη σου μόνο έναν που είναι πλησίον σου. Μπορεί να αγαπάς όλο τον κόσμο, έναν άνθρωπο, αν δεν αγαπάς, χάνεις την αγάπη προς τον Θεό. Δεν έχεις κοινωνία με τον Θεό. Γι' αυτό δεν μπορεί και να κοινωνήσει ένας άνθρωπος που έχει αντιπάθεια και μίσος, έστω και με έναν άνθρωπο στον κόσμο. Χωρίς την αγάπη, τι άλλο απομένει, τι άλλο απομένεις εσύ παρά ένας αποδοκιμασμένος και ένας καταδικασμένος για την αιώνια κόλαση, γιατί ακριβώς δεν έχεις κοινωνία με τον Παράδεισο που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο, να δεις με ποια διάθεση είσαι τοποθετημένος στον πλησίον. Βλέπεις τον κάθε πλησίον σαν τον Χριστό, ως την εικόνα του Χριστού. Οπότε ό,τι του κάνεις αισθάνεσαι ότι πηγαίνεις στον Χριστό. Δεύτερον, να εξετάσεις ιδιαιτέρως πώς συμπεριφέρεσαι στον πλησίον σου, στους λογισμούς σου. Τι λογισμούς έχεις για τον πλησίον? Να δεις πρώτον αν κατακρίνεις, αν με το λογισμό σου κατακρίνεις τον πλησίον με αφθάδεια ή αν έχεις γι' αυτόν κάποια αβάσιμη υποψία, για το οποίο λέγεται στο Ευαγγέλιο «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε». Να εξετάσεις δεύτερον αν το φθονείς όταν επαινείται από τους άλλους ή όταν προοδεύει στην εργασία του. Και εσύ, αντί να χαίρεσαι, λυπάσαι με την πρόοδο του άλλου. Να δεις τρίτον αν παρεξηγείς τις πράξεις του, νομίζοντας τις αρετές του σαν κακίες, και μέσα σου διαστρέφεις τα πράγματα, και ενώ βλέπεις κάτι καλό που κάνει, μέσα σου λες ότι όχι, δεν είναι αρετή, αυτό που κάνει είναι πονηρία, είναι υποκρισία, είναι κάτι κακό. Και έτσι τον παρεξηγείς. Την ταπείνωσή του, για παράδειγμα, την θεωρείς υποκρισία. Την απλότητά του τη θεωρείς ηλιθιότητα και ανοησία. Και παρόμοια και τις άλλες του πράξεις τις κατακρίνεις με την καρδιά σου, ακόμα και αυτή τη διάθεσή σου που είναι τόσο απόκριφη που δεν την κρίνει ούτε αυτή η Εκκλησία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Μη κρίνετε τίποτα πριν τον καθορισμένο καιρό, έως ότου έλθει ο Κύριος, ο οποίος και θα φανερώσει τις σκέψεις των καρδιών. Και ο Κύριος είναι που ξέρει τη διάθεση της καρδιάς του κάθε ανθρώπου. Και όμως πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι γινόμαστε καρδιογνώστες, νομίζουμε δηλαδή ότι γινόμαστε καρδιογνώστες και ότι ξέρουμε τι διάθεση έχει ο άλλος, και λέμε ότι ο άλλος τώρα, ξέρω εγώ, έχει μίσος, έχει αντιπάθεια, έχει υποκρισία, μας υποβουλεύεται, μας ζηλεύει, ενώ η Εκκλησία ολόκληρη σου λέει αυτά θα τα κρίνει ο Θεός στη Δευτέρα Παρουσία, όχι τώρα. Πολύ περισσότερο εσύ δεν είσαι αρμόδιος. Αφού ολόκληρη η Εκκλησία δεν το κάνει, πολύ περισσότερο ο κάθε άνθρωπος. Εξέτασε λοιπόν μήπως πέφτεις και σε αυτό. Εξέτασε τέταρτον μήπως τρέφεις μίσος για τον πλησίον, εξαιτίας του οποίου δεν μπορείς να τον δεις και νομίζεις ότι δεν κάνει κανένα καλό.
πως λέει στο Λεβιτικό, μη μισείς τον αδελφό σου στη διάνοιά σου. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, εκείνος που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος. Φοβερό αυτό το μίσος. Αυτά και ως προς την εξέταση των λογισμών. Έτσι μας είπε ο Άγιος, να μην κατακρίνουμε, να μην φθονούμε, να μην παρεξηγούμε και να μην παίρνουμε το ρόλο του καρδιογνώστη. Και τέταρτο, να μην τρέφουμε το μίσος. Ένας ακόμα τομέας που πρέπει να εκτετάσεις. Πώς συμπεριφέρεσαι στο πλησίου σου με τα λόγια. Πώς μιλάς στον αδερφό σου. Αν άδικα το κατακρίνεις σαν φταίχτη, πριν να εξετάσεις καλά την υπόθεση που τον αφορά, βιάζεσαι να βγάλεις απόφαση, να καταδικάσεις. Δεύτερον, να εξετάσεις μήπως μιλάς με καταφρόνηση ή με θυμό όταν ο ίδιος είναι παρόν ή και όταν λείπει. Τον μειώνεις, τον εξουδενώνεις, τον κάνεις σκουπίδι που λέει ο λαός. Και αυτό είναι πολύ λάθος. Τρίτον, αν φανερώνεις τα ελαττώματά του σε όποιον δεν τα γνωρίζει ή είναι συνεργός με τους άλλους. Ή είσαι συνεργός με τους άλλους, λέγοντας κακό γι' αυτόν. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, να αποκαλύπτεις τα ελαττώματα. Δεν χρειάζεται. Την κακία, το κακό που έκανε ο άλλος, και να το μεταδώσεις, να το μεταφέρεις, να γίνεις ένα βαποράκι που θα κοινοποιήσει την αδυναμία και το λάθος του αδελφού σου. Να σκεπάζεις τον αδελφό σου, λένε οι πατέρες, για να σκεπάζει και εσένα ο Θεός. Και να σκεπάζει τις δικές σου τις αμαρτίες και τις αδυναμίες. Ή ακόμα, αν συνεργάζεσαι με άλλους στο να αποκαλύπτεις τα λάθη του αδελφού σου. Λέει οι πατέρες ότι όταν γίνεται κατάκριση και εσύ είσαι παρόν και ακούς και δεν αντιδράς και δεν αλλάζεις θέμα ή δεν φεύγεις, είσαι συνεργάτης στην κατάκριση και αμαρτάνεις μαζί με αυτούς, γιατί η σιωπή και η παρουσία σου σημαίνει συμφωνία, σημαίνει συγκατάθεση. Οπότε και οι άλλοι ενθαρρύνονται στην κατάκριση που κάνουν. Γι' αυτό το πράγμα, όταν ρωτήθηκε ο Αββάς Ποιμήν, δηλαδή στο αν πρέπει κανείς να φανερώνει το σφάλμα του αδελφού του, απάντησε με τον εξής σοφό και θεϊκό λόγο. Αν καλύψουμε το σφάλμα του αδελφού, καλύπτει και ο Θεός τα δικά μας. Τέταρτον, να εξετάσεις με τα λόγια σου μήπως αμαρτάνεις, αν κάνεις τον αδελφό σου να ιδιάζει και να λυπάται εναντίον σου με λόγια σκληρά ή αφθάδη ή πειραχτικά και λυπηρά, γιατί είναι γραμμένο από τη λύπη προέρχεται θάνατος και η λύπη θα λυγίσει τη δύναμη της καρδιάς. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι μιλάνε πολλές φορές εσχρά, βρώμικα, άθλια, και τον άλλο τον κάνει να ιδιάζει, να κάνει αμετό, ή τον λυπούν, τον στενοχωρούν. Πέμπτον, να εξετάσεις μήπως τον απειλείς αδιάκριτα ή τον διατάζεις με υπερηφάνεια, ενώ η Αγία Γραφή λέει τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους προηγούμενη, και υπερέχοντας εαυτόν να θεωρείτε τους αδερφούς σας ότι σας ξεπερνούν, ότι είναι όλοι ανωτεροί σας. Και αυτό είναι που πρέπει να ασκούμε πάντοτε, και όχι αντίθετα να απειλούμε και να εξουθενώνουμε και να μιλάμε με υπερηφάνεια, να μιλάμε από θέση ισχύως. Ακόμα και αν έχουμε κάποια εξουσία, δεν επιτρέπεται να κατεβάζουμε και να μειώνουμε και να εξευτελίζουμε τον άλλον.
Και πάλι είναι γραμμένο να υποτάσσεστε ένας τον άλλον με φόβο Θεού. Έκτον, πάνω στα λόγια τώρα που εξετάζουμε, πώς μιλάμε στον πλησίον. Να εξετάσεις μήπως τυχόν τον κοροϊδεύεις ή ευχαριστιέσαι να τον βλέπεις θυμωμένο και να τον κοροϊδεύουν οι άλλοι ή να τον κάνουν να θυμώνει και εσύ διασκεδάζεις με αυτό και αυτό είναι αμαρτία. Έβδομον, να δεις μήπως του δίνεις κακές συμβουλές με σκοπό να το βλάψεις, το οποίο είναι και αυτό ολέθριο και πολύ πονηρό. Όγδο, να εξετάσεις αν φανερώνεις εκείνα τα μυστικά που σου είπε ο πλησίον σου ή που σου είπαν μερικοί άλλοι κρυφά για αυτόν, τα οποία δεν πρέπει να φανερωθούν. Λέει ο σοφός Σιράχ, όποιος φανερώσει τα μυστικά του αδελφού του, εκείνος ο άνθρωπος χάνει την εμπιστοσύνη και δεν πρόκειται να αγαπά το φίλο του όπως προηγουμένως. Όποιος αποκαλύπτει μυστικά χάνει την εμπιστοσύνη των άλλων και φίλο δεν θα αποκτήσει όπως τον ήθελε. Και πάλι λέει, αν κάποιος χτυπήσει και πληγώσει τον φίλο του, μπορεί να θεραπευτεί η πληγή εκείνη. Και αν τον βρήσει, πάλι επέρχεται συμφιλίωση και φιλία. Όποιος όμως φανερώσει τα μυστικά του φίλου του, εκείνος δεν έχει ελπίδα να δεχθεί ξανά την προηγούμενη φιλία. Ένατον, να εξετάσεις μήπως τυχόν διαδίδεις γι' αυτόν διαφωνίες και αλληλομαχίες, φανερώντας σε άλλους όσα προξενούν διχόνιες, για το οποίο έχει γραφτεί «Ο φίλος της αμαρτίας χαίρεται στις διαμάχες». Και πάλι, άνθρωπος ευερέθιστος ετοιμάζει διαμάχες. Μην λοιπόν δημοσιοποιείς τους τσακωμούς, τις διαφωνίες που ενδεχομένως ξέρεις για τον πλησίον σου που έχει με κάποιον άλλον. Δεν χρειάζεται. Δέκατον, να εξετάσεις μήπως ονομάζεις υποκρισία το καλό που κάνει. Οπότε διαβάλεις, συκοφαντείς την καλοσύνη του αδερφού σου. Ενδέκατο, να εξετάσεις μήπως υποστηρίζεις με υπερηφάνεια και ισχυρογνωμοσύνη τη γνώμη σου ενάντια στη γνώμη του πλησίον, μόνο για να φανείς ότι τον νίκησες. Πράγμα το οποίο δεν αρμόζει στη χριστιανική ζωή. Όπως λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους, αν θέλει κανείς να είναι φιλόνικος, εμείς δεν έχουμε τέτοια συνήθεια, ούτε οι εκκλησίες του Θεού. Να μην θέλεις λοιπόν να επιβάλλεις με υπερηφάνεια και με πείσμα το θέλημά σου και τη γνώμη σου. Αυτά και ως προς την εξέταση των λόγων μας, πώς μιλάμε στον πλησίον. Τέταρτο μέρος που πρέπει να εξετάσει κανείς τον εαυτό του σε σχέση με τον πλησίον είναι να δει πώς συμπεριφέρεται με τα έργα του. Να δεις, λέει ο Άγιος, πρώτον αν κάνεις κάτι για να εκδικηθείς εκείνο που σε έβλαψε. Ενώ ο νόμος του Θεού είναι το αντίθετο. Λέει στο Λεβιτικό, μην είσαι εκδικητικός και μνησίκακος απέναντι στους άλλους. Δεύτερον, να δεις μήπως αφού τον ζημίωσες δεν προσπαθείς να τον ηρεμήσεις και να τον ευχαριστήσεις όπως θέλει. Έκανες ένα λάθος, ζημίωσες τον αδελφό σου και βλέπεις ότι εξοργίστηκε, ότι λυπήθηκε. Πρέπει να κάνεις το παν να τον ηρεμήσεις και να τον αποζημιώσεις και να χαρεί πάλι. Τρίτον, αν εμποδίζεις τους σκοπούς του, να δεις μήπως είσαι εμπόδιο στα σχέδιά του και το κάνεις αυτό για να μην το βλέπεις αναπαυμένο και ειρηνικό. Τέταρτο, αν κάνεις εκείνο που με δίκαιο τρόπο δεν του αρέσει. Αν δίνεις κακό παράδειγμα ή μέσα στο σπίτι σου ή έξω από το σπίτι σου. Αν κατασκοπεύεις και παρατηρείς τα έργα του πλησίου σου, τα οποία δεν σε αφορούν. Αν τον διώχνεις με ανάρμοστο τρόπο επειδή είναι φτωχός. Όπως έχει γραφτεί, όποιος καταπιέζει το φτωχό προσβάλλει το δημιουργό του. Να δεις μήπως τον αδικείς χωρίς να του δώσεις ή καθυστερώντας να του δώσεις εκείνο που του οφείλεις. Όπως είναι οι πληρωμές
για εκείνα που εργάστηκε, για το οποίο αναφέρει ο Θεός στο Δευτερονόμιο. Μην εκμεταλλεύεσαι ποτέ τον μισθωτό, τον δυστυχισμένο και πτωχό συμπατριώτη σου ή τον ξένο που ζει σε μια από τις πόλεις της χώρας σου. Να του δίνεις κάθε μέρα το ημερομίσθιό του πριν από τη δύση του ηλίου, γιατί είναι φτωχός και το έχει ανάγκη. Διαφορετικά, αυτός θα φωνάξει δυνατά προς τον Κύριο και αυτό θα σου λογιστεί σαν αμαρτία. Ακόμα, να δεις μήπως έχεις κάποια φιλία επικίνδυνη ή άτακτη, την οποία και πρέπει να τη διαλύσεις, για να μην ακούσεις εκείνο που είπε ο προφήτης Ιού προς τον βασιλέα Ιωσαφάτ, ο οποίος συμφιλιώθηκε με τον παράνομο Αχαάβ. Γιατί βοηθάς τον αμαρτωλό, γιατί αγαπάς αυτόν που μισεί ο Κύριος? Φιλία με ανθρώπους οι οποίοι είναι εχθροί του Θεού πρέπει να διακοπεί. Ακόμα, με συντομία εξέτασε τον εαυτόν σου αν αγαπάς τον πλησίο σου με τον τρόπο που θέλει ο Θεός και σύμφωνα με το μέτρο που μας άφησε. Γιατί ο Κύριος μας είπε αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ αγάπησα εμάς, δηλαδή το μέτρο της αγάπης και το κριτήριο της αγάπης είναι αυτό που έκανε ο Χριστός, η συμπεριφορά, η αγαπητική του Χριστού μας. Πώς μας αγάπησε ο Χριστός? Μας αγάπησε πάνω από τον εαυτό του, μας αγάπησε μέχρι θανάτου, μας αγάπησε ανιδιοτελώς, χωρίς να ζητάει να δει ποιος είναι καλός και σε αυτό να δώσει τα καλά και ποιος είναι κακός και να μην του δώσει τίποτα. Σε όλους δίνει, σε δικαίους και αδίκους και παραπάνω από τον εαυτό του, χωρίς να λογαριάζει τον εαυτό του. Δηλαδή μας αγάπησε μέχρι να πεθάνει για μας. Και έτσι πρέπει να είναι και η δική μας αγάπη των πλησίων. Αυτό το μέτρο της αγάπης πρέπει να έχουμε. Να αγαπούμε τον πλησίον όπως τον εαυτό μας, λέει στην Παλαιά Διαθήκη στο Λεβιτικό, αλλά και ακόμα στην Καινή Διαθήκη μας διδάσκει ο Χριστός μας να τον αγαπούμε και πάνω από τον εαυτό μας. Με θυσία δηλαδή του εαυτού μας και αν χρειαστεί και με θυσία και της ζωής μας. Και πρέπει να κάνουμε στους άλλους ό,τι οι άλλοι θέλουμε να κάνουν σε μας. Είναι ο χρυσός κανόνας που λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 7ο κεφάλαιο: όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι να κάνετε και εσείς αυτούς τα ίδια. Αυτός είναι ο νόμος και οι προφήτες. Αν όμως παρουσιαστεί ανάγκη, πρέπει όπως είπαμε να τον αγαπήσουμε και πάνω από τον εαυτό μας. Και έτσι ακριβώς έκανε ο Χριστός μας. Και τελειώσαμε και αυτή την εξέταση ως προς τα έργα μας. Και το πέμπτο και τελευταίο που πρέπει να εξετάσουμε τον εαυτό μας είναι να δούμε αν έχουμε λήψεις στη συμπεριφορά προς τον πλησίον. Αν δεν κάνουμε εκείνα τα καλά που είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε και δεν τα κάνουμε. Πρώτον, να εξετάσεις τον εαυτό σου μήπως και δεν διορθώνεις τον αδερφό σου όταν σφάλει, όταν είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις ή λόγω της αξίας και της επιστασίας και του επαγγέλματος που έχεις ή και λόγω της αδελφικής αγάπης όπως σε διατάζει ο Θεός. Λέει στο Λεβιτικό, θα ελέξεις οπωσδήποτε τον πλησίο σου για να μην έχεις εξαιτίας του αμαρτία. Όταν βλέπεις τον αδερφό σου να γκρεμίζεται, έχεις υποχρέωση να του πεις ότι εδώ είναι γκρεμός, μη συνεχίζεις. Θα βρεις τρόπο να τον βοηθήσεις. Δεύτερον, να εξετάσεις μήπως δεν υπερασπίζεσαι τη φήμη του και το όνομά του όταν κατηγορείται, που είναι και αυτό μια προδοσία. Βλέπετε, όχι τον εαυτό μας αλλά τον πλησίον, και την τιμή του πλησίου πρέπει να υπερασπιζόμαστε. Τρίτον, να εξετάσεις αν δεν τον συμπονείς όταν δυστυχεί και αν δεν τον συγχαίρεις όταν ευτυχεί. Όπως λέει και ο νόμος του Θεού, να χαίρετε με αυτούς που χαίρουν και να κλαίτε με αυτούς που κλαίνε. Τέταρτον, να εξετάσεις μη τυχόν και δεν του προσφέρεις τις υπηρεσίες που πρέπει και αρμόζουν, τις οποίες είσαι ταγμένος να προσφέρεις. Πέμπτον, να εξετάσεις μήπως και δεν παρακαλείς τον Θεό για αυτόν, ιδιαίτερα όμως όταν σε μισεί και σε διώχνει ή σε κακοποιεί, όπως μας έχει δώσει εντολή ο Θεός.
προσεύχεστε για εκείνους που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Και θα έλεγα ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ιδιαίτερη ανάγκη προσευχής και γι' αυτό ο Θεός μας τους στέλνει με αυτόν τον αρνητικό, θα λέγαμε, τρόπο για μας, δεν μας αρέσει βέβαια, αλλά ακριβώς και αυτό είναι η αγάπη του Θεού. Μας το στέλνει να μας αδικήσουν, να μας συκοφαντήσουν, ώστε να προσευχηθούμε για αυτούς, γιατί ενδεχομένως κανείς άλλος δεν προσεύχεται για αυτούς. Και εμείς ως χριστιανοί πρέπει να προσευχηθούμε για τους επηρεάζοντας και κακομεταχειριζομένους ημάς. Επίσης, να εξετάσεις μήπως αδιαφορείς να δώσεις ελεημοσύνη, η οποία είναι έργο εντολής πολλές φορές. Όπως είναι γραμμένο, δίνε σε όποιον σου ζητάει, το ετούντισε δίδου. Αυτό το ρητό το ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας, αν γνωρίζεις ποιος είναι αυτός που σου ζητάει από ανάγκη ή από πλεονοξία, στον πρώτο δώσε πολλά, στον δεύτερο λίγα, αν σου ζητάει από πλεονεξία. Αν όμως δεν γνωρίζεις, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας, τότε λύνε κάθε σύνδεσμο αδικίας. Δηλαδή, άφησε τη λεπτομέρεια και την εξέταση και τη δοκιμασία και ευεργέτησε τον δεύτερο, ακόμα και αν είναι εχθρός και φίλος και άπιστος και αλόφιλος. Δίνε λοιπόν σε όποιος σου ζητάει, αλλά και όταν υποθέσουμε ότι η ελεημοσύνη δεν είναι έργο εντολής αλλά συμβουλής και παραγγελίες, πάλι η ελεημοσύνη είναι ένα πάρα πολύ αναγκαίο μέσο για την ασφάλεια των πτωχών. Είναι ταυτόχρονα, όταν όμως δεν γίνεται, είναι ταυτόχρονα και εχθρός της ψυχής μας. Λέει ο Άγιος Γιώργος ο Θεολόγος στο λόγο του περί φιλοπτωχίας, προβάλλοντας εκείνο το λόγο που είπε ο Κύριος στο νεαρό πλούσιο, δηλαδή το αν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε την περιουσία σου και δώσε τους φτωχούς. Αυτό το λόγο προβάλλοντας, ο Άγιος Γιώργος ο Θεολόγος απορεί και δεν μπορεί να αποφασίσει αν είναι εντολή ή είναι μόνο συμβουλευτικός λόγος, το να πουλήσεις δηλαδή τα υπάρχοντά σου και να το δώσεις τους φτωχούς. Λέει τα εξής: την τελείωση του νόμου που ορίστηκε ότι είναι η μετάδοση της περιουσίας στους φτωχούς, νομίζεις ότι δεν είναι η ανάγκη της φιλανθρωπίας, αλλά αφήνεται στην προαίρεση? Ούτε νόμος αλλά συμβουλή. Κι εγώ πολύ θα το ήθελα και έτσι νόμιζα. Αλλά με φοβίζει η αριστερά χείρα και τα ερήφια και οι λόγοι για τους οποίους καταδικάζονται. Γιατί καταδικάζονται, λέει, τα ερήφια? Όχι γιατί άρπαξαν ή λίστεψαν ή μύχευσαν ή έκαναν κάτι άλλο από τα απαγορευμένα, καταδικάστηκαν σε αυτή τη θέση, αλλά γιατί δεν υπηρέτησαν τον Χριστό μέσα από εκείνους που είχαν ανάγκη. Προβληματίζεται λοιπόν ο Άγιος Γιώργος Θεολόγος, είναι εντολή ή είναι απλό συμβουλή να πουλήσει τα υπάρχοντά σου και να δώσει τους φτωχούς? Και μάλλον κλείνει στο γεγονός ότι είναι εντολή. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι είναι εντολή. Και ο Μέγας Βασίλειος στο λόγο του για τους πλουτούντας λέει: προηγείται η εντολή του Κυρίου, το πώλησόν σου τα υπάρχοντα και μας διατάχθηκε σαν αναγκαία. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος αλλού σαν εντολή λέει την πώληση της περιουσίας λέγοντας: πωλήστε τα υπάρχοντά σας και δώστε τα στους φτωχούς. Και πάλι, όποιος από εσάς δεν απαρνείται όλα του τα υπάρχοντα, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και βλέπετε που οι πρώτοι χριστιανοί το κάναν αυτό. Δεν είχαν ατομική περιουσία, τα πουλούσαν όλα, όχι μόνο οι Απόστολοι, όλοι οι χριστιανοί, και τα βάζανε στα πόδια των Αποστόλων και οι Απόστολοι τα μοίραζαν στους φτωχούς. Έτσι λοιπόν, όποιος είναι εχθρός της δικής του ψυχικής σωτηρίας έχει μαζί του ένα σημείο αποδοκιμασίας, και όποιος είναι φίλος των πτωχών είναι φίλος και της ψυχής του και έχει μέσα του σημείο σωτηρίας. Και έτσι τελειώσαμε την εξέταση της συμπεριφοράς μας των πλησίων. Η εξέταση αυτή, τελειώνει ο Άγιος, σου είναι πολύ αναγκαία και χρήσιμη, γι' αυτό πολύ συχνά να τη μελετάς. Γιατί όπως εκείνοι που βαδίζουν στις ερήμους της Αραβίας τοποθετούν σημάδια στον δρόμο για να το βρίσκουν και να μην το χάσουν, έτσι και εσύ με την εξέταση αυτή θα γνωρίσεις τα σημεία της αληθινής και ψεύτικης αγάπης προς τον πλησίον.
Και από αυτά μπορείς να καταλάβεις αν εσύ έχεις την αγάπη αυτή ή αν δεν την έχεις. Να αγωνιστείς να την αποκτήσεις. Έτσι, αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε ως προς τη συμπεριφορά μας προς τον πλησίον, ως προς τις διαθέσεις που έχουμε στους αδελφούς μας, τα λόγια μας, τις πράξεις μας, τις ελλείψεις μας και τους λογισμούς μας. Ορίστε. Είναι η Μαρία. Είδατε, σας είπα, ο Άγιος Σύλλογος Θεολόγος προβληματίζεται. Είναι εντολή ή συμβουλή? Όταν τον πλησίασε εκείνος ο νέος, ο πλούσιος, και του είπε θέλω να γίνω μαθητής σου, και του λέει τήρησε τις εντολές. Μάλλον του είπε πώς θα σωθώ. Και λέει να τηρήσω εντολές. Και λέει αυτός τις έχω τηρήσει. Και πράγμα ήταν καλό παιδί, τις είχε τηρήσει εντολές. Του λέει ένα τελευταίο σου μένει, άμα θες να είσαι τέλειος. Να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου και να δώσεις φτωχούς. Δεν το έκανε. Είχε κολλήσει σε αυτό, στα υπάρχοντά του. Και μετά είπε ο Κύριος πόσο δύσκολα οι πλούσιοι θα πάνε στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι είναι ανάλογα με το βαθμό της πίστης και της εμπιστοσύνης. Ένας που έχει πίστη πολύ το κάνει. Έτσι. Και δεν είναι ότι τα παιδιά μας θα σωθούν δηλαδή με το να τους αφήσουμε κάποια υλικά πράγματα. Μπορεί να καταστραφούν. Λέει ο Ιεροσόστομος, μην αφήσεις τα παιδιά σου υλικά αγαθά και χτήματα και χρήματα, αλλά αρετή. Αυτό είναι το καλύτερο αγαθό που μπορεί να τους αφήσεις σαν κληρονομιά. Αλλά είναι ανάλογα με την πίστη του. Όσο περισσότερη πίστη έχεις, τόσο περισσότερο ελευθερώνεσαι από όλα αυτά. Έτσι, γιατί ο Κύριος που φροντίζει για τα πουλάκια του ουρανού δεν θα φροντίσει για σένα? Μήπως αυτά έχουν τράπεζες και άμκα και τσιπάκια τώρα που θα μας βάλουν για να μας τρέφουνε? Δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά. Ναι. Μπορούμε να ζητήσουμε εάν ο άλλος έχει λάθος, αλλά και εμείς προσπαθούμε να τον διορθώσουμε με λάθος τρόπο, έτσι δεν το βοηθάμε. Βλέπετε ο Κύριος τι λέει? Αν θες να βγάλεις το σαριδάκι από το μάτι του αδερφού σου, πρέπει να βγάλεις πρώτα το δοκάρι από το δικό σου το μάτι. Αλλιώς θα το βγάλεις και εκείνο το μάτι τελείως, δηλαδή με το δοκάρι που έχεις, τυφλός όπως είσαι, αντί να τον βοηθήσεις θα τον καταστρέψεις. Γι' αυτό θέλει πολύ διάκριση. Πώς θα διορθώσουμε τον άλλον? Θέλει πολύ προσευχή, και αν νιώσουμε ότι σφάλαμε στην προσπάθειά μας να το βοηθήσουμε, πρέπει οπωσδήποτε να του πούμε συγγνώμη, έτσι. Και μετά να το κάνουμε όπως πρέπει το διόρθωμα. Πρώτα να διορθώσουμε τον εαυτό μας, να ταπεινωθούμε, να φύγει η ιδέα ότι εμείς είμαστε καλύτεροι, ότι εμείς είμαστε πιο πάνω από αυτόν. Η κατάκριση που μπορεί να έχει υπάρχει μέσα μας, έστω και βαθιά, να μην το έχουμε καταλάβει, αλλά στο βάθος να το κατακρίνουμε, γι' αυτό και θυμώνουμε με την κακή συμπεριφορά του άλλου. Τον κατακρίνουμε, νομίζουμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Μπαίνουμε πιο πάνω από αυτόν. Παίρνουμε θέση δικαστού, θέση ισχύως. Μα ποιος είσαι εσύ? Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία δεν πρέπει να κρίνεις κανέναν. Και μετά, ούτε μετά. Μετά θα μας κρίνει όλος ο Χριστός. Ούτε ο Θεός Πατέρας κάνει αυτό το έργο. Όλη την κρίση, λέει, την έδωσε στον Υιό. Και εμείς πάμε πάνω από τον Υιό, πάνω από τον Θεό Πατέρα, και κρίνουμε τον άλλον, τον κατακρίνουμε, και γι' αυτό δεν μπορούμε να τον διορθώσουμε, να τον βοηθήσουμε. Ενώ αν τοποθετηθούμε κάτω από τους άλλους και θρηνήσουμε την πτώση του αδερφού μας και κλάψουμε, μετά θα μας φωτίσει ο Θεός πώς να τον διορθώσουμε. Όταν το λάθος του άλλου, δηλαδή, το νιώσουμε σαν δικό μας λάθος. Μέσα στο σπίτι, έτσι. Έσφαλε η γυναίκα μας, έσφαλε το παιδί μας, έσφαλε ο αδερφός μας. Άμα το νιώσουμε το λάθος του σαν δικό μας, μετά θα φωτίσει ο Θεός και πώς θα το, τι θα το πούμε. Αν πρέπει να το πούμε, μπορεί να μην χρειάζεται να το πούμε και τίποτα.
Μόνο που θα κλάψουμε για αυτόν θα είναι μια παρακίνηση για αυτόν να διορθωθεί. Ήτανε κάποια παιδιά απίθαρχα, όπως είναι τα σημερινά παιδιά, που γυρνάγανε τις νύχτες έξω, όπως βγαίνουν τα παιδιά σήμερα μετά τις 12, και όταν γυρνούσαν έβλεπαν τη μάνα τους να είναι στα γόνατα κάθε βράδυ. Και σου λέει, τι γίνεται? Η μάνα μας προσεύχεται για μας, εμείς γλεντάμε, αυτή βασανίζεται. Και αυτό ακριβώς η στάση της μητέρας της έκανε να έρχονται νωρίς. Σου λέει, όσο είμαστε έξω η μάνα θα βασανίζεται, λοιπόν να πάμε γρήγορα στο σπίτι. Και γυρνάγανε γρήγορα. Έτσι αυτός ο θρήνος, αυτή η οικειοποίηση του λάθους από μας, γιατί είμαστε όλοι ένα, είμαστε ίδια φύση, είμαστε όλοι, έχουμε αυτή την ενότητα, την πανανθρώπινη ενότητα. Μέσα στην Εκκλησία πρέπει να ζούμε αυτή την ενότητα, ότι είμαστε όλοι ένα. Οπότε το λάθος το άλλο είναι δικό μας λάθος. Και η χαρά και η προκοπή και η αρετή του άλλου είναι και δική μας χαρά και προκοπή. Όταν πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη, δεν λέει ο Απόστολος. Και τι σκανδαλίζεται και εγώ πειρούμε, λέγει πάλι ο Απόστολος. Δηλαδή, ο πειρασμός του άλλου είναι και δικός μας και δική μας, ας πούμε, ταλαιπωρία. Και με αυτό το, ζώντας αυτό το κλίμα, τότε θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε πραγματικά τον άλλον. Ενώ αν είμαστε έξω από τον άλλον και παίρνουμε αυτή τη θέση ισχύως, θέση δικαστού, δεν τον βοηθάμε, μάλλον τον κάνουμε να αντιδράσει περισσότερο και να απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο από εμάς. Έτσι. Δημήτρη. Ναι. Εκεί θα κάνεις προσευχή και όταν μπορείς να αλλάξεις την κουβέντα, να πεις, παιδιά μην τα λέμε αυτά γιατί παίρνουμε βάρος στην καρδιά μας, κάπως έτσι. Αν δεν μπορείς να φύγεις, θα αντιδράσεις με κάποιο λόγο, με κάποιο τρόπο, να βρεις έναν τρόπο να αντιδράσεις, γιατί είναι αδικία αυτό. Αν αυτοί όλοι εκείνη την ώρα συκοφαντούσαν τον πατέρα σου, ας πούμε, δεν θα μιλούσες τη μητέρα σου, θα μιλούσες. Όταν συκοφαντούν τον επίσκοπο, την εκκλησία, δεν πρέπει να μιλήσουμε? Γιατί βρίζουν την Παναγία και τον Χριστό. Πολύ περισσότερο. Έτσι, κάτι πρέπει να κάνουμε, να αντιδράσουμε. Κάτι άλλο? Εντάξει, να πούμε δύο φόρμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και ει και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τος αλλής αναδείξας, καταπέψας αυτής το πνεύμα το των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός μαζί μας.